Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε? Εσύ το ποιος Παναγιώτης το βράδυ με τη γατούλα? Όχι, χωρίς τη γατούλα, αλλά θα πάμε να τη δούμε τη γατούλα. Λοιπόν, εμείς είμαστε καλά, είναι πρωί, γυρίσαμε χθες το μεσημεροαπόγευμα και τώρα πάμε με το μικρό και το Γιάννη, IKEA, Jumbo. Και θα δούμε και πάλι. Πάμε να δούμε για κρεβάτι του Δημήτρη, γιατί έχει μεγαλώσει. Καλημέρα. Και θέλουμε να το πάρουμε, κοιμότανε στην κούνιαγα, βασικά στο κρεβάτι μου κοιμότανε. Τώρα όμως θα πάρουμε καινούργιο ωραίο κρεβατάκι, πάμε να δούμε. Και θα κοιμάται στο δωμάτιο του. Σωστά. Ναι. Οπότε ξεκινάμε. Αν δεν έχει πολύ κόσμο, θα βγάλω και κανένα βίντεο από εκεί. Και το βράδυ θα πάμε στην Αλεξάνδρα, την κοπέλα του αδερφού μου, που σε λίγο θα είναι η γυναίκα του αδερφού μου. Έχει γιορτή σήμερα και θα τις κάνουμε έκπληξη. Αυτά. Λοιπόν, το μακιγιάζ μάλλον που θα κάνω στο γάμο είναι αυτό εδώ. Να μου πείτε αν σας αρέσει. Βέβαια, εσείς όταν το δείτε μπορεί να έχει γίνει ήλιο, όμως δεν πειράζει. Λοιπόν, οπότε ξεκινάμε και τα λέμε σε λίγο. Φιλάκια! Το ποδήλατο το τέλειο. Κρεμάστρα. Ποιο? Να σου πω κάτι. Ναι. Αυτό έτσι πάει. Φωτιστικό είναι. Και ο καναπές ωραίος αυτός. Ναι. Για φωτάκι. Άρα μεγάλος γάμο. Βρεύτηκες! Βρεύτηκες στα αγροφόδια. Έλα, νούμερα δε, πάμε. Είναι μεγαλούτσικο. Δύο-ογδόντα. Α, ωραίο. Ε, πολύ ωραίο. Και έχει και από γύρω-γύρω τα... Μοιάζει με αυτό που σου είπα. Είναι καναπές, είναι καναπές δηλαδή. Ναι, άμα στην τελική σε κάποια φάση. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Έλα να μας πεις, ρε. Ναι, μπορούμε να δικαιρίσουμε. Μπορεί και να... Τι είναι αυτό? Κάτσε. Κούνια. Κάτσε, είναι λιθάρκη. Τέλεια. Κάτσε πίσω. Πόσο την έχει αυτή? Είναι για ύπνο. Ε? Είναι για ύπνο. Τέλεια, για μωράκια, ε? Δεν είναι, για το Δημήτρη. Δεν είναι μωράκια. Τα ρίχνια. Πώς δεν πάει άλλο? Εδώ μέσα είναι. Γυρνάει κιόλας. Για κάτσε να μου πεις. Έχει και αποθηκευτικό χώρο. Μη χοροπηδάς όμως. Αυτός. Ωραίος είναι. Δεν μ' αρέσει. Ε? Γενικός. Έτσι είναι το κρεβάτο. Thank you.
succede veramente. Ani tam pelinene. Άντε. Άρχισε στην κρίνια το παιδάκι, είδες τι καλά καθόταν ήσυχο. Είδες κανένα παιδάκι να γκρινιάζει. Μήπως εσύ είσαι ο μόνος που γκρινιάζεις. Εντάξει, είναι πολλά όμως. Χωρίς το τραπέζι, μόνο αυτά. Μόνο το τέτοιο. Ωραία όμως. Όλο κοινή. Ο μπαμπάς του φίλε όλο και κοιμασμένο. Ο μπαμπάς του. Α, έτσι είναι τέλειο, κοίτα εδώ. Δουλάπες, έχει τέτοια εδώ. Από κάτω μπαίνει γραφείο. Είναι πολύ πολύ τώρα. 6.40 έχουν όλα. Περίμενα, πρέπει. Για βγάλει τα παπούτσια και βάλει τον πάνω. Είναι και ξύλο. Μείτε, μείτε. Και είναι και ξύλο. Δεν είναι αυτό. Για να σηκωθεί. Αυτό όλο εδώ. Έλα, έλα να βγάλουμε τα παπούτσια και να όπως καταλάβατε, εμένα μου άρεσε το προηγούμενο κρεβάτι και φυσικά αυτή εδώ η τουαλέτα, η οποία είναι πανέμορφη πραγματικά. Έχει καθρέφτη, σιρταράκια, έχει ένα μεγάλο σιρτάρι και αυτά τα δοχεία πάρα πολύ ωραία. Και μου άρεσε πολύ και αυτό το έπιπλο για την είσοδο, το οποίο έχει ένα σιρτάρι και έχει και αρκετό χώρο για να αποθηκεύεις παπουτσάκια. Ουσιαστικά είναι παπουτσοθήκη, αλλά είναι κομψή, δεν φαίνεται έτσι άσχημα, ούτε είναι πλαστική και είναι πολύ ωραία. Οι άλλοι να κάτσουνε. Πάνε και στο λακκινάδι στην Ευρώπη.
άμα τα φας όλα, Δημήτρη, αυτά, μετά θα πάρουμε και παγωτάκι. Ωραίο. Δημήτρο, Τζα, τι έφαγες και αυτά. Εδώ πάμε γρήγορα, δεν μας ενδιαφέρει. Δεν έχετε κλέψει. Ωραία, για κλείσα, πάρ' το παιδί, γιατί φτάνει εκεί. Θέμα το πίσω. Θέμα το πίσω. Θέμα το πίσω. Τι λέει? Τι είναι το θέμα το πίσω. Θέμα το. Θέμα το. Θέμα το. Και αφού είδαμε 2-3 πραγματάκια που μας άρεσαν, τώρα σειρά έχει να πάμε στο Τζάμπο. Πήγαμε σε αυτό που είναι κοντά στα Village, δεν θυμάμαι την περιοχή είναι εκεί, Γάλλο. Είχε πάρα πολύ ωραία σχολικά, τσαντούλες, παγουρίνια, διάφορα έτσι σετάκια, μπορεί και για φαγητό να βλέπετε εδώ και πολύ καλές τιμές, κάποιες είχε και 5 ευρώ. Αυτό είναι για φαγητό, ο Τόμας, ο αγαπημένος μας. Ο παλιά αγαπημένος μας, τώρα έχουμε το Sonic, τον ξεχάσαμε τον Τόμας. Κασετίνες, παιδιά, υπερπαραγωγή για κοριτσάκια, πραγματικά. Και άλλες κασετίνες εδώ, ωραίες. Βουνάκια, ροζ, έτσι. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Στην εποχή μας δεν είχαμε τόσο ωραίες και τόσο μεγάλη ποικιλία. Πάρα πολλά ωραία πράγματα. Και πάρα πολλά σχολικά έχει φέρει το Τζάμπο, μεγάλη ποικιλία. Άμα πήγαινε σχολείο θα τα παίρνω όλα, είμαι σίγουρη. Αυτή με τη μήνυ την έχω την κασετίνα. Εννοείται δεν έλειψε και η Μπάρμπι, μια και είναι πάρα πολύ στη μόδα ξανά. Το Frozen εδώ, οι φίλοι μας, τα Popatrol, τα σκυλάκια, ο Spidey ο μικρός. Δεινόσαυροι, Hello Kitty, μικρό μου πόνι, πάρα πολλά πραγματάκια. Και παιδιά αυτές τις διπλές κασετίνες που άνοιγες και είχαν μέσα διάφορα τις λάτρευα πάντα. Ανέκαθεν, αυτά είναι υπογραμμιστικά, δείτε την γλυκούλια που είναι. Διάφορα υπογραμμιστικά, ημερολόγια, τετράδια, ατζέντες, μπλοκάκια σημειώσεων, πάρα πολλά πράγματα, δείτε εδώ τι τέλεια είναι αυτά με τα γκλίτερ, με το pop-it, φανταστικά πραγματικά. Ωραία ποτηράκια για κοκτέιλ, πάρα πολύ ωραία. Πιατάκια, πολύ καλές τιμές. Πιλουνάκια, μπολάκια πλαστικά, μπολάκια παγωτού και αυτά πολύ ωραία σαχονάκια. Εδώ είμαστε στο αγαπημένο μου σημείο. Φαίνεται πολύ ωραίο αυτό το contour stick, είναι από εταιρεία ούσας που έχει αρκετά καλά πραγματάκια. Έχω δοκιμάσει και κραγιόν και σκυρές και είναι πολύ αξιόλογες, μπορώ να πω. Αυτές είχα. Αρκετά καλές και η εταιρεία Moda έχει αρκετά καλά πραγματάκια. Τα glitter δεν με έχουν τρελάνει που είχα δοκιμάσει. Ωραία κραγιονάκια, ωραίες αποχρώσεις, nude. Βλεφαρίδες, ψαλιδάκια για βλεφαρίδες.
Ωραία χρώματα κραγιών, έτσι νούντε, ροζ, καφέ, φθινοπορεινά έτσι θα έλεγα, ματ. Παιδιά, αυτό είναι τέλειο, τέλειο, το έβαλα και στο γάμο του αδερφού μου, πάνω από κραγιόν και περιγραμμά, είναι τέλειο. Την επόμενη φορά θα πάρω και το διάφανο. Είναι φανταστικό, αφήνει πάρα πολύ γκρίτερ και πολύ λάμψη και έχει μόνο 2 ευρώ, το είδατε. Και αυτά τα κραγιονάκια που όσες είναι αρκετά καλά, για 2,5 ευρώ που έχουν. Μάσκες, δεν έχω δοκιμάσει ποτέ από Jumbo. Και διάφορα γαλακτώματα, τη μακιγιάζ, έτσι, πομπον, ρίσκι ξεβαυτική τέλος πάντων. Εδώ τα στυλό που σβήνουνε. Ένα γραφιάκι συμπαθέστατο για 20 ευρώ, αν είναι στον budget. Μπορείτε με 20-30 ευρώ να βρείτε αρκετά συμπαθητικά, όπως βλέπετε, γραφιάκια. Okay. Αν θέλετε κάτι πολύ απλό. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά εδώ τα ραφάκια, πραγματικά. Αυτές εδώ οι παπουτσοθήκες. Και εννοείται πολλά πολλά παιχνιδάκια, πλαστελίνες, μαγνητάκια. Αυτά που μπαίνουν οι μικροί μας φίλοι και δεν βγαίνουν ποτέ. Κάθονται και χαζεύουν και τα θέλουν όλα. Εννοείται ότι πήραμε και φούσκες. Θα δείτε και Jumbo Haul, γιατί αφού πήγαμε εννοείται ότι πήραμε. Ωραία τετράδια, normal τιμές. Ξεκινάνε από 50-60 λεπτά και φτάνουν μέχρι 3-4-5 ευρώ. Αυτά εδώ ήταν πάρα πολύ ωραία. Και αυτά πολύ συμπαθητικά. Και πιο μικρά και πιο μεγάλα. Εδώ έτσι για αγοράκια πιο πολύ, PlayStation κτλ. Πολύ όμορφα. Και εδώ τα κλασικά πολύχρωμα τετράδια που συνήθως ζητάνε για διάφορα θέματα, έτσι άλλο χρώμα. Βλέπετε στα 60 λεπτά είναι. Μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Και αυτό ωραίο, έτσι γκρι με χρυσό. Και αυτό ωραίο, έτσι με γκρίτερ. Εμένα είναι να με αφήσει το τζάμπο, πάει, τελείωσε μετά. Μετά πήγαμε λίγο από τον αδερφό μου να δούμε το γατάκι, το οποίο καλοπερνάει, το έχει πάρει όλο το πέτσο από ο αδερφός μου, εδώ παίζουνε. Μια χαρά περνάει. Και τα αγαπάει πάρα πολύ. Μας γνώρισε και ήρθε έτσι παρεούλα μας και έκατσε και παίξαμε. Και εδώ είναι μια άλλη μέρα όπου είχαμε πάει βόλτα στο Pepco. Ποιος είναι εδώ? Ποιος? Ποιος είναι εδώ? Ποιος? Δεν ξέρω, ποιοι είναι αυτοί, εσύ τους ξέρεις. Τους ξέρεις? Είναι ο Φλάς, ο Μπάτμαν. Αυτός είναι ο Σούπερμαν. Το Σούπερ. Σωστά. Εδώ είναι όλοι. Όλοι είναι? Ναι. Πολύ ωραία. Τους είδαμε όλους. Για να δούμε. Σιγά σιγά. Λοιπόν, μου είπε μια φίλη κουπέλα στο Instagram που μιλάμε από τις συνδρομητρίες που με παρακολουθούν ότι έχει φέρει στο Pepco ρούχα και αξεσουάρ Harry Potter και εννοείται ότι πήγα να τα δω γιατί γεννήθηκε ο αδερφός μου και του έρθει πάρα πολύ, οπότε ψάχνω να βρω ένα δωράκι και πήρα Harry Potter, θα το δείτε σε haul. Πήρα και στην Άννη ένα φουτεράκι, μιας και αυτός είχε γεννήθει και δεν του είχα πάρει κάποιο δώρο. Γενικά είχε πάρα πολύ ωραία ρουχαλάκια και πολύ οικονομικά για παιδάκια, που γαμιστάκια όπως βλέπετε, για έφηβους, για μεγάλους, έχει φόρμες, έχει έτσι γενικά πιο sport casual ρουχαλάκια. Πάρα πολύ ωραία όμως, εδώ βλέπετε παιδικά και εδώ για λίγο πιο μεγάλα παιδάκια. Πήρα και στο Δημητράκι αυτό το γκρι με τις τυράντες, μου άρεσε πάρα πολύ.
Στα 5 ή 6 ευρώ, δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ. Παντά. Ο Μπάτμαν. Μαγιό, με σούπερ ήρωες. Πολύ ωραία. Ωραία. Και άλλο μας. Τι έχει. Τσαντούλες για κοριτσάκια. Φουρμούλες, απαραίτητο για τη σεζόν. Αθλητικά. Για το πλυντήριο, μπρελίτσες. Τσαντούλες με σούπερ ήρωες για δώρα. Με το Μίκι, του Χάρι Πότερ. Φανταστικό. Και άλλες εδώ, πολύ ωραίες, με αρκουδάκια, τις είχε πιο οικονομικά από το τραβό. Εδώ βλέπετε και αυτή τη που πήρα στην είναι Harry Potter που αρέσει πολύ στο θείο Νίκο. Καλό, θα τρελαθεί. Κουβερτούλες είχε, μονές διπλές. Και γενικά οι τιμές έπαιζαν αρκετά normal, γιατί γενικά ό,τι έχει να κάνει με Harry Potter είναι πιο τσιμπημένο. Εδώ ήταν αρκετά normal. Δηλαδή ξεκινούσαν γύρω στα 7-8 ευρώ τα πιο απλά και φτάναν μέχρι και 20 κουβέρτες. Πολύ ωραία. Εδώ πέρα... Για πάμε να δούμε και από εδώ. Και κοσμητικά, μακραμέ, καθρέφτες, κεράκια αγαπημένα. Πάρα πολλά κυρία είχε. Μεγάλη ποικιλία. Χαλάκια, υφάσματα κτλ. Κουβερλί, κουβερτούλες για την εποχή, έτσι πιο ελαφριές. Και άλλα κεράκια. Γενικά είχε αρκετά μεγάλη ποικιλία. Και ήταν γεμάτο, επειδή είναι καινούριο κατάστημα, είναι στη Συγκρού. Και είναι έτσι πολύ περιποιημένο, τακτοποιημένο, οργανωμένο, καθαρό. Οπότε μου άρεσε πάρα πολύ και κάναμε μεγάλη βόλτα. Ήταν και μεγάλο κατάστημα. Τα υπόλοιπα νομίζω είναι λίγο πιο μικρά. Κουρτινούλες, σαντουνάκια, καλύματα καναπέ. Λουλουδάκια, γλαστρούλες. Πάρα πολύ ωραία πραγματάκια είχε. Όπως βλέπετε. Με το παιδάκι. Τι είπε. Με το αυτές είναι για μεγάλους, είναι για μένα. Βέβαια, είναι μεγάλα. Για δες λίγο εσύ, άντε. Για δείξτε μου. Από μόλις 80 λεπτά και πολλά. Ααα, ως... Σπάιντι, το σμιν. Δεν τον έχεις το Σπάιντι. Όχι, δεν τον έχω. Δεν τον έχεις. Όχι. Να γε, κοίτα τα όλα, να μου πεις. Ποιο? Αυτό. Αυτό. Αλλάζει χρώμα. Όχι, αυτό. Ποιο ρε μωρό μου. Αυτό, δεν το βλέπεις. Δεν έχω δει ότι παίζεις. Άμα το δω. Σαν δω. Σαν
μαζί τώρα. Πότε θα το δω, εγώ δεν το βλέπω. Γέλα από εδώ. Δημήτρη μου. Πού είσαι? Και καινούργια. Α, ναι. Τέλεια. Αυτά όμως αντέχετε ή φεύγουν αυτά? Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν τα ίδια, δεν μπορεί να υπάρχουν κάποιες παραλλαγές. Α, γιατί έχει τα πάρει κάτι από εδώ και θέλει να πάρει. Α, για πόσο καιρό μιλάμε? Α, άμεσα, ε. Ποια, αυτά? Όχι. Αυτά? Ναι. Minecraft. Αυτό παιχνίδι. Παιχνιδάκι είναι. Να το πάρουμε. Είναι για μεγάλα παιδάκια. Να το πάρουμε, θα παίξω. Κι εγώ. Βρε, αυτό δεν είναι παιχνίδι ακριβώς. Αυτό δεν είναι, είναι και πολύ με λογική και με σκέψη, αγαπητοί. Δεν είναι ακόμη για σένα αυτό. Δεν είναι για σένα. Είναι αυτά εδώ. Ναι, εδώ τα μαξάκια εσύ. Είσαι μαξάκια. Ακόμα μικρός είμαι. Για μισό χρόνο ακόμα, ναι. Για λίγο ακόμα. Ευχαριστούμε. Έλα, έχει τόσο ωραία εδώ. Έλα, πλήξω μου ποιος αρέσει και θα έρθουμε την άλλη εβδομάδα να το πάρουμε. Ποιος αρέσει? Αυτό εδώ πάνω μου λες. Ε? Ναι. Περίμενε εδώ και. Να το πάρουμε τώρα. Περίμενε. Κακομύρι μου, άμα δεν παίξεις, δεν θα σου ξαναπάρω τίποτα. Το καταλαβες? Ναι. Και δεν θα το πεις στον μπαμπά ότι το πήρα. Εντάξει. Ναι. Ε? Ναι. Mm. Γιατί θα σε μωσεί. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα λέει πάλι του πήρε τέτοιο που δεν παίζει. Okay. Δεν είναι τυχερή σακούλα, είναι σακούλα σκέτη. Να σου δείξω κάτι. Τι να μου δείξει? Για έλα να δούμε λίγο τι έχουμε πάλι εδώ, για περίμενε. Στέφη μου, πού αγαπάτε? Ένα πέμπκο αυτό, ένα πέμπκο. Πέμπκο. Τι είναι αυτό? Πέμπκο είναι, ναι. Ναι, ναι. Θα ζήσεις Δημήτρη και χρόνια μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά. Θα του να σκορπίζεις τη γιώστη στο φως και όλοι να λένε να ένα σοφός. Ο μπαμπάς το σμίδι Δημήτρη κανονικά. Σβήστο, δεν σου κάνει τίποτα. Μπράβο! Άλλη μία τώρα να πούμε Γιάννης, όπως καταλήγει. Νίκο, άστα, εντάξει. Πέρασε και Άννης. Άλλη μία, ναι, ναι. Κάσο σου αναπτήρα. Έλα, ρε. Το χαλασμένο. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Giannis. Happy birthday to you. Bravo, bravo. Άντε, ντε. Σε άλλα νέα, είχε ο Γιάννης γενέθλια, σβήσαμε κεράκια. Είχαμε πάει και για φαγητό στο Πιάτσα Καλαμάκη στην Πλατεία Σμύρνης. Και εδώ είμαστε στο μολ, κάναμε μια μεγάλη βόλτα με το μικρό και του πήρα και το κουστούμι που φόρεσε στο γάμο. Του έβαλα τελικά ένα κουστούμι πιο επίσημο από τα άλλα που είχαμε πάρει με τον αδερφό μου, το συκτό σας από όρκεστρα. Γιατί μου φαίνονταν πολύ απλά τα άλλα, οπότε του πήρα έτσι κάτι πιο έξτρα.
Καλημέρα, τι μου κάνετε, πώς είστε, πώς περνάτε. Εγώ είμαι εδώ με το καφεδάκι μου. Η μέρα είναι Δευτέρα και σήμερα μετά από πολύ καιρό θα πάμε σχολείο. Έχουμε πάρα πολύ καιρό να πάει σχολείο μικρό. Συγκεκριμένα έχει να πάει από αρχές Ιουλίου που σταμάτησε. Οπότε ουσιαστικά έχει 2,5 μήνες. Είναι η πρώτη μέρα στο προνήπιο. Δημήτρη, χαίρεσαι, ανυπομονείς. Ο Δημήτρης ανυπομονεί να πάει. Έχουμε σηκωθεί και ο αγιασμός είναι στις 9. Ευτυχώς... 9 η ώρα. Ευτυχώς είναι... είναι πολύ κοντά στο σπίτι. Θα είμαι ούτε 5 λεπτά, οπότε θα ξεκινήσουμε παρατέταρτο με παραδέκα. Τώρα είναι 8 και 20, οπότε έχουμε ένα 20 λεπτό. Δεν θες να φας τίποτα. Τι θέλεις? Μπισκοτάκια. Ναι. Λοιπόν, και μετά θα πάμε να πάρουμε ό,τι μας πούνε από το σχολείο, ό,τι χρειάζεται. Σχολείο. Θα πάμε. Και πώς το λένε, μπορώ να τον πάω και λίγο στην πελότα πως κρεμανίτη που έχουμε πολύ καιρό να πάμε. Θέλω να πάρω και ένα δωράκι για ένα φίλο μας που γιορτάζει την Κυριακή. Όχι βρε. Το Μάριο. Θα πάμε σε καλή γενέθλια, μετά είμαστε καλεσμένοι και σε γενέθλια, οπότε ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάω να τελειώσω. Έλα, πρωί-πρωί, ορικά γκουρές. Λοιπόν, πάντε και στον καφέ μου, να φάει και ο Δημητρός κάτι και φύγαμε να πάμε σχολείο. Λοιπόν, έκανα ένα ελαφρύ έτσι μακιγιάζ, να μην είμαι μπρος έτσι άβαστη. Σκουράει και δεν έβαλα. Θα βάλω. Θα βάλω. Και θα βάλω και το Δημήτρη παπούτσια και φύγαμε. Είμαστε έτοιμοι. Θα γνωρίσει σήμερα άλλα παιδάκια. Ναι. Καινούριους φίλους. Ναι. Καινούριες δασκάλες. Ναι. Είσαι χαρούμενος. Ναι. Πολύ ωραίος είσαι. Φύγαμε. Ναι. Έτοιμος καπετάνιε. Έτοιμος. Καλημέρα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα. Το Μαρή, παιδιά, ακόμα αντέχει. Μπράβο, είναι μια χαρά. Οπότε το έχω κρατήσει, μην κράξετε. Θα το λούσω σήμερα, αλλά δεν θα χαλάσω τα κοτσιδάκια. Λοιπόν, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που πάμε στο σχολείο. Χθες πήγε καλά, εντάξει, δεν γνώρισε κανένα παιδάκι. Απλά είχαμε ενημέρωση και αγιασμό. Λοιπόν, και σήμερα, καθίστε. Λοιπόν, μας είπα να πάμε ταπεράκι με δεκατιανό, οπότε του έκανα ένα τοστάκι το οποίο θα του κόψω σε τριγωνάκια. Του βάλω 2 μπισκοτάκια από την Μπέλ και το μισό έτσι ροδάκι να το έχω πλύνει, θα το καθαρίσω, θα του κόψω σε κομματάκια να είναι έτοιμο. Και σήμερα είναι προσαρμογή, οπότε θα πάμε να τα πάρουμε τα παιδάκια 11 η ώρα. Οπότε ένα τριγωράκι ουσιαστικά θα κάτσουνε. Πάω να ετοιμάσω τα ταπεράκια, του έχω βάλει και το παγουρίνο. Και φύγαμε. Λοιπόν, μόλις άφησα το μικρό, ετοιμάζομαι να κάνω βίντεο και να διαβάσω λίγο για τα μαθήματα. Τον είδα λίγο διστακτικό, ενώ έλεγαν υπομονώ από χθες. Σήμερα μόλις τον άφησα λίγο εκεί στην πόρτα, κάπως το λυπήθηκα, η αλήθεια είναι. Μου λέει, θα έρθεις και εσύ μέσα. Λέω, δεν μπορώ να έρθω μέσα, είναι για παιδάκια μόνο. Έλα, μου λέει, γιατί θέλω να έρθεις κι εσύ. Εντάξει. Κάπως μου ήρθε, αλλά θα πάω νωρίς να τον πάρω σήμερα και αύριο. Από μεθαύριο ξεκινάνε τα δύσκολα. Εντάξει, ελπίζω να είναι καλά, να προσαρμοστεί, να τα πηγαίνει καλά με τα παιδάκια και με τις δασκάλες. Και να πάνε όλα καλά, όπως προσαρμόστηκε πέρσι εύκολα, να μην έχουμε δράματα φέτος. Αυτά. Λοιπόν, πάω να γυρίσω βίντεο να διαβάσω και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βιντεάκι. Φιλιά και πολλά! Επίσης, ήθελα να πω σε όλες τις μανούλες που τα παιδάκια σας τώρα πάνε, ξεκινάνε, ξέρω εγώ, ή αλλάζουν σχολείο ή οτιδήποτε, καλή αρχή. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μην ταράζεις, τώρα καλά θα πάνε και τα παιδάκια θα συνηθίσουν. Εντάξει, λογικό στην αρχή να είναι δύσκολη προσαρμογή, καθώς μετά το καλοκαίρι είναι τόσο καιρό που κάθονται. Εδώ εμείς δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε, ας πούμε. Φανταστείτε τα παιδάκια που είναι και πιο μικρά και έχουν μάθει αλλιώς, τώρα ξέχνιαστε και αυτά. Υπομονή, να τους δίνετε κουράγιο, να τους μιλάτε, να τους λέτε ότι όλα είναι καλά και θα τους αρέσει και όλα αυτά.
Καπρωμένα χαιρετίσματα και καλή σχολική χρονιά και καλή πρόοδο σε όλα τα παιδάκια από παιδικό σταθμό μέχρι, ξέρω εγώ, πανεπιστήμια και αυτά. Σε όλους και σε όλες και στις μανούλες καλό κουράγιο. Φιλιάκια.